Μόνιμο θέμα συζήτησης είναι ο κορονοϊός και πού το πάει ο κορονοϊός. Αυτό είναι το θέμα. Η πιο ψύχρεμη, η πιο επιστημονική φωνή, ή αν θέλετε μία από τις πιο ψύχρεμες και σίγουρα επιστημονική φωνή, υπάρχουν και άλλοι ψύχρεμοι, η αλήθεια είναι, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, ο Νίκος Πλατανισιώτης. Πρόεδρε, τι μου κάνεις, πώς είσαι? Όλα καλά, είμαστε και προσέχουμε για να έχουμε. Πρόεδρε, θέλουμε να φύγεις από το προσκήνιο και δεν φεύγεις δηλαδή. Δηλαδή, πραγματικά, ο κορονοϊός έχει ανατρέψει τα σχέδια που κάναμε για το καλοκαίρι. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, είναι και ο τουρισμός τώρα, ο κορονοϊός και ο τουρισμός. Βλέπω ότι πάρα πολλοί που προγραμματίζαν διακοπές, τις ακυρώνουν. Δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνουν, γιατί η ζωή συνεχίζεται. Την ίδια στιγμή που οι Έλληνες δηλαδή ακυρώνουν τις διακοπές τους, κάποιοι Έλληνες, ή φοβούνται ή διστάζουν να κλείσουν αν δεν είχαν προκλήσει, οι ξένοι έρχονται ανά εκατοντάδες πια. Δεν είναι ότι έχουμε σταματήσει, έχουμε κλείσει τις πύλες. Και το ερώτημα είναι, προσέχουμε για να έχουμε, είπατε. Δεν πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε φυσιολογικά τη ζωή μας? Φυσιολογικά, έχοντας υπόψη μας ότι ο ιός είναι εδώ. Είναι πιθανό στο διπλανό μας. Όπως έχω πει πολλές φορές, το 85% των ανθρώπων που έχουν COVID-19 είναι ασυμπτωματικοί. Mm-hmm. Οπότε μπορεί οποιοδήποτε δίπλα μας, απέναντί μας, να είναι άρρωστος. Ναι. Άρα ο ασυμπτωματικός είναι ένα θέμα. Όμως, έτσι ακριβώς. Το μεγάλο λοιπόν πρόβλημα δεν είναι, θεωρώ, αυτή τη στιγμή τόσο πολύ ο τουρισμός, όσο η δικιά μας η χαλάρωση, το ότι ξεχάσαμε τα μέτρα, ξεχάσαμε να πλένουμε τα χέρια μας, ξεχάσαμε να φοράμε τη μάσκα μέσα σε κλειστούς χώρους, ξεχάσαμε να φοράμε τη μάσκα μέσα στα λεωφορεία, μέσα στα σούπερ μάρκετ, δεν καθαρίσουμε τα καροτσάκια ξαφνικά. Ξεχάσαμε τις αποστάσεις, που είναι το α και το ω μαζί με την όλη υγιεινή, τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να εφαρμόζουμε και τους οποίους μόλις αναφέρατε για χέρια, μάσκα και τα λοιπά που είπατε. Αλλά και οι αποστάσεις, κύριε Πρόεδρε, και κύριε Πλατανισιώτη. Όποιον βλέπουμε στον δρόμο, τον αγκαλιάζουμε, τον φιλάμε, χειραψίες, όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν που μας έβγαλαν από το lockdown επανήλθαν δυστυχώς πολύ γρήγορα στην καθημερινή μας ζωή. Ξέρετε τι πρέπει να γίνει. Αν ο ένας, λοιπόν, το θέμα είναι εδώ, κύριε Πρόεδρε, μια και αναφέρατε και τις χειραψίες και τα φιλιά και τις αγκαλιές, κάτι στο οποίο είμαι και εγώ διαχειτικός και παρασύρομαι πολλές φορές, πρέπει ο άλλος να μην τρέπεται να πει stop Μάρκο, stop Πλατανισιώτη, όχι μόνο με αγκώνα ή με χέρι, και αυτό δηλαδή πρέπει ο άλλος να έχει το θάρρος της γνώμης του. Πρόλαβες. Αυτό ακριβώς θέλω να πω και εγώ. Ναι. Δεν είναι ντροπή να προσέχουμε. Ντροπή είναι να μην προσέχουμε. Ναι, ή αν λάθος είναι, ντροπή δεν είναι, λάθος είναι να μην προσέχουμε. Λάθος. Ντροπή είναι γιατί μπορεί να έχουμε κάτι και να το μεταδώσουμε στον άλλο. Α, με αυτή την αυτό είναι, θα έλεγα, θράσος. Έτσι. Θράσος είναι να προσέχουμε. Μπορεί και να μην το ξέρουμε, και επειδή δεν το ξέρουμε, τουλάχιστον τις πρώτες μέρες, στα πρώτα στάδια, ή μπορεί να μην το μάθουμε ποτέ και να το δούμε τυχαία σε μια εξέταση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχουμε. Εδώ μπήκε το θέμα της μάσκας και σε εξωτερικό χώρο όπου υπάρχει συνωστισμός. Συμφωνείτε με αυτό, κύριε Πρόεδρε, ή όχι? Όπου υπάρχει συνωστισμός και αποστάσεις είναι κάτω από το 1,5 μέτρο, σαφώς είναι χρήσιμη. Δεν το συζητάμε αυτό. Όχι υποχρεωτική, αλλά προαιρετική και χρήσιμη. Γι' αυτό είπα, είναι χρήσιμη και ίσως και σωτήρια, θα έλεγα. Ίσως και σωτήρια, λοιπόν, μάλιστα. Ένα άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω. Από Σεπτέμβριο, κύριε Πρόεδρε, πλέον γεννάται ένα θέμα πώς θα επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας, και όλοι μιλάνε για ένα δύσκολο Σεπτέμβριο, δύσκολο Οκτώβριο, παρότι εμείς θα έχουμε ακόμη τις καλές κλιματολογικές συνθήκες, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και αυτό βοηθάει. Στα σχολεία οι Ιταλοί όμως συζητάνε, και θέλω να σας πάω σε αυτή τη διάσταση του θέματος, πώς και κάνουν πρόβες και κάνουν σεμινάρια, πώς θα είναι οι δάσκαλοι με μάσκες και τα παιδιά με μάσκες. Ποια είναι η γνώμη σας, κύριε Πρόεδρε, για την επερχόμενη σχολική χρονιά? Ας δούμε πώς θα, αν συμμαζευτούμε, αν συνειδητοποιηθούμε, αν βάλουν μυαλό, δεν θα χρειαστεί τίποτε από όλα αυτά. Ναι. Όπως αντιμετωπίσαμε λοιπόν σε όλο το lockdown το κορονοϊό, αν συνεχίσουμε να το αντιμετωπίζουμε σε ένα μεγάλο βαθμό στο ίδιο ποσοστό, νομίζω δεν θα χρειαστεί να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Εάν όμως συνεχίσουμε την ίδια πορεία, την ίδια τακτική, τότε μπορεί να πάμε σε πολύ σκληρότερα μέτρα. Mm-hmm. Για τον κόσμο. Δεν πρέπει... Ναι, ναι, παρακαλώ. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να έχουμε τους θανάτους που είχαν άλλες χώρες στη χώρα μας. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, γιατί τώρα πια επανέρχεται στο προσκήνιο και το θέμα των επισκέψεών μας στους γιατρούς. Η άειλη συνταγογράφηση έχει δημιουργήσει μια εντύπωση στον κόσμο ότι αντικαθιστά τη φυσική επίσκεψη στο γιατρό. Εσείς, το πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι λάθος, αλλά νομίζω και εσείς έχετε άποψη για το αν θα πρέπει να πραγματοποιούνται οι επισκέψεις στα ιατρία από ασθενείς και ειδικά πάσχοντες από χρόνια νοσήματα, προκειμένου να εξεταστούν και να λάβουν εκεί τη συνταγή των φαρμάκων τους, είτε παραπεμπτικό για διαγνωστικές εξετάσεις.
στη συγκεκριμένη φάση δεν έχει κανένα νόημα η άλλη συνταγή. Θα έχει ίσως νόημα σε ένα πολύ απομακρυσμένο μέρος ή σε ένα χρόνιο ασθενή. Αλλά όπως και να το κάνουμε, η φυσική παρουσία με τον γιατρό θα βοηθήσει και τον ασθενή και τον γιατρό να έχει τη σωστή αντιμετώπιση. Αν χρειάζεται κάποια αλλαγή στην αγωγή του. Εάν έχει κάποιο άλλο πρόβλημα με την άλλη συνταγή, τι σημαίνει και άλλη εξέταση? Δυστυχώς δεν έχει φτάσει η επιστήμη μας σε αυτό το επίπεδο, σε να υπάρχει άλλη ιατρική εξέταση. Μα δεν νομίζω θα υπάρξει ποτέ άλλη ιατρική εξέταση. Ποτέ. Ακριβώς. Έτσι. Από την άλλη όμως δεν δημιουργείται. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρχει επίσκεψη στο γιατρό και αν ο γιατρός δεν έχει γνώμη για το τι συνταγογραφεί, τι στο καλό θα. Δηλαδή είναι πρόβλημα αυτό. Από την άλλη όμως δεν είναι ένα θέμα σε περίοδο έξαρσης ή αν θέλετε συντήρησης σε υψηλά επίπεδα του φόβου για τον κορονοϊό οι συχνές επισκέψεις στα ιατρία. Μήπως είναι δηλαδή. Ναι. Από τη στιγμή που και σήμερα σε όλα τα ιατρία, από όλους τους συναδέλφους, στηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας. Δεν υπάρχει ιατρείο στον οποίο να είναι ασθενής χωρίς μάσκα. Δεν υπάρχει γιατρός που να μην εξετάζει χωρίς μάσκα. Οπότε νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει εκεί το πρόβλημα. Η επίσκεψη και η φυσική παρουσία στο γιατρό νομίζω να απαραίτητη για τη σωστή αγωγή του οποιοδήποτε ασθενή. Γιατί είναι παρακινδυνευμένο να μην βλέπεις και τον γιατρό σου. Είναι και επικίνδυνο, θα έλεγα, γιατί οποιαδήποτε ερώτηση στο γιατρό δεν είναι ποτέ χαζή. Είναι πάντα χρήση. Να πω και κάτι άλλο. Ο γιατρός μπορεί να δει, ακόμη και από το χρώμα σου, την όψη σου ή πέντε συμπτώματα που θα του περιγράψεις, αυτό που εσύ δεν μπορείς να δεις. Και είτε να σε θέσει σε εγρήγορση να πας να κάνεις περαιτέρω εξετάσεις, που αυτά δεν γίνονται με τις άλλες συνταγογραφήσεις, είτε να σε καθησυχάσει ότι βρε αδερφέ, βρε κοπέλα μου, βρε φίλη, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Δηλαδή ο γιατρός θα λειτουργήσει είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση με τρόπο κατηγορηματικό. Αυτό που λέω πάντα είναι ότι ο οικογενικός γιατρός, ο οικογενικός μας γιατρός είναι ο άνθρωπος που εμπιστευόμαστε και τον εμπιστευόμαστε και τα ιατρικά μας προβλήματα και σε πολλές περιπτώσεις όλα τα προβλήματα. Είναι ουσιαστικά ένας άνθρωπος της οικογένειάς μας. Αν λοιπόν κοπεί αυτός ο εμφάνιος λόρος, δεν ξέρω σε τι ιατροπούς θα μπούμε. Θέλω να σας ρωτήσω και να σας πω και συγχαρητήρια, όχι απλά να σας ρωτήσω, για την παρέμβασή σας όσον αφορά στη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί από μουσείο. Βγάλατε μια ανακοίνωση. Θα ήθελα να μου πείτε μέσες άκρες εσείς, για να μην τη διαβάσω εγώ, τι λέτε σε αυτή την ανακοίνωση, ποια είναι η γνώμη του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, που μου κάνει εντύπωση που παρεμβαίνετε σε αυτό το θέμα. Θετική εντύπωση εννοώ, έτσι. Από τη στιγμή που είμαστε ένας επιστημονικός σύλλογος, δεν μπορούμε να μην παίρνουμε θέση και στα διάφορα δρόμενα τα οποία απασχολούν και την πατρίδα μας και όλους τους συμπολίτες μας. Έτσι, είναι αδιανόητο λοιπόν για εμάς ο σημερινός πρόεδρος της Τουρκίας, ο κύριος Ερντογάν, για καθαρά μικροκομματικούς και ψηφοθερικούς λόγους, γιατί βλέπει σίγουρα τα ποσοστά του να καταποντίζονται, να καταστρέφει ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς χαρακτηρισμένο από την UNESCO και να τη μετατρέψει σε τζαμί ουσιαστικά για να κερδίσει κάποιους ψήφους φανατικών Ισλαμιστών. Είναι κάτι το οποίο είναι ουσιαστικά ένα σκαμπύλι και προς την Ευρώπη και προς την Ελλάδα και προς όλο τον δυτικό, αλλά όχι μόνο τον δυτικό και όλο τον πολιτισμένο κόσμο, για ποταπούς σκοπούς να καταστρέψει ένα τέτοιο είδους μνημείο. Νομίζω, ναι μεν, αυτή τη στιγμή είναι σε τουρκικό έδαφος και σε τουρκικό χώρο, αλλά ένα παγκόσμιο μνημείο κληρονομιάς χαρακτηρισμένο την UNESCO δεν έχει το δικαίωμα να το μετατρέψεις και η αίσθησή μου είναι ότι αυτό θα του γυρίσει μπούμεραγκ, θα απομονωθεί σιγά σιγά από όλο τον πλανήτη, από όλο τον πολιτισμένο πλανήτη, γιατί είναι καθαρά και μόνο για ψηφοδελικούς λόγους για να κερδίσει κάποιους ψήφους Ισλαμιστών. Και βέβαια κανείς δεν μπορεί να παραχαράξει την ιστορία ούτε να τη διαστρεβλώσει, γιατί από τη μνήμη του δυτικού κόσμου δεν φεύγει ούτε η γενοκτονία των Ποντίων ούτε η γενοκτονία των Αρμενίων. Έτσι ακριβώς δεν θα φύγει και αυτό το ατόπιμο το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ήσασταν σαφής και κατηγορηματικός. Κύριε Πλατανησιώτη, κύριε πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Να είστε καλά και καλή συνέχεια σας εύχομαι στην ημέρα σας. Γεια σας.